Γίνεται και ένα κομμάτι για τακτοποίηση της ανεργίας και γίνεται και ένας βαθύτατος εκβιασμός, ώστε οι αξιωματικοί θα ζούνε. Με το. Υπηρέτησα σε μια σχολή του ΝΑΤΟ. Να σας ρωτήσω κάτι. Για να πας ναυτικός ακόλουθος στα Φίτζι. Λέω τυχαία τα Φίτζι. Το αποφασίζει μόνος του αξιωματικός. Αχ, δεν τα αποφασίζει μόνος του. Όταν θα έρθει η ώρα της προαγωγής, αν έχει πάει 6 μήνες στα Φίτζι, θα θεωρείται μεγάλο προσόν. Και θα προάγεται ενδεχομένως η καταπόλυτον επιλογή σε σχέση με κάποιον άλλον. Πού είναι η διαφάνεια. Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό. Προσλάβαν το Ρόντο γιατί ξέρει τα Βαλκάνια. Προσλάβαν το Στίγκλιτς γιατί έχει πάρει νόμπελ στην οικονομία. Προσλάβαν έναν Ιταλό, μαφιόζο συνταξιούχο της οικονομίας κτλ. Να έρθει να μας δώσει συμβουλές. Προσλαμβάνουν όξο από τη σάρκα, όξο από την ψήφιση, όξο από τα πράγματα ανθρώπους και το ίδιο κάνουμε και στο στράτευμα. Μάλιστα. Για να υπηρετηθούν νατοικές ανάγκες και να συσκευάζεται το ναρκωτικό στην Κανταχάρ με αμερικάνικο τρόπο. Όπως αυτή τη στιγμή έχει φτάσει η παραγωγή του να καλύπτει το 95% των αναγκών του οποίου σε ολόκληρο τον κόσμο σε συσκευασίες ομοιόμορφες που θυμίζουν τα παλιά τσιγάρα, θα αναγκαθιμηθούν μερικοί και ειδικά οι στρατιωτικοί, 5-5-5. Έτσι φεύγει τώρα η κόκα από το Αφγανιστάν μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας.